Γεια σας παιδιά και καλή σεζόν, αν και η σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα δίμηνο περίπου. Κάνω αυτό το βίντεο για το πρωτάθλημα που θα γίνει στις 21-22 Δεκεμβρίου, έτσι, που είναι βασικά δύο πρωταθλήματα σε ένα, είναι το Πανελλήνιο Νογκή και το Ακρόπολης BJJ Open. Όπως είχα πει, έτσι, ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να γίνονται όλες οι εγγραφές, έτσι, και οι δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά. Τελικά το καταφέραμε αυτό με λίγο καθυστέρηση, αλλά το σύστημα δουλεύει κανονικά. Όποια έτσι μικρολάθη γίνονται, επειδή πήραμε κάποιοι χρήστες που είχαν γραφτεί στο παρελθόν, μας ειδοποιήσαν ότι προσπαθούν να πάρουν το password τους, στέλνουν δηλαδή υπενθύμηση στο site και δεν τους πάνε τα mail. Αυτό είναι κάτι που θα διορθωθεί άμεσα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ακόμα και αν κάποιος έχει πρόβλημα σε αυτό, σίγουρα μπορεί να ξανακάνει εγγραφή, έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Για όσους δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, δηλαδή να γραφτούν στο Fight Register, έτσι, να δουν τη διαδικασία, κάνουμε έτσι ένα review στα γρήγορα. Θα πάω την κάμερα εδώ πέρα λίγο προς την οθόνη για να δείτε λίγο τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι στο σελίδα του fightregister.com. Έτσι, αυτό γράφετε στο ίντερνετ για να μπείτε στην ιστοσελίδα και επιτόπου σας βγάζει, έτσι, στην αρχική σελίδα που είναι αυτή, έτσι, και δείχνει, έτσι, τα τουρνουά που υπάρχουν, που είναι ενεργά για να συμμετάσχει κάποιος. Εδώ πάνω βλέπετε που λέει, έτσι, login, όνομα χρήστη, κωδικός κτλ. Κάποιος που δεν έχει γραφτεί ποτέ θα πρέπει να πάει εδώ στη δημιουργία λογαριασμού, άμα δεν έχει κάνει ποτέ λογαριασμό στο Fight Register. Κάνει κλικ, έτσι, και εμφανίζονται εδώ πέρα κάποια στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει. Συμπληρώνει ένα το όνομά του, έτσι, ένα όνομα χρήστη, δηλαδή ένα nickname, έτσι, για να έχει μέσα στο site, ένα κωδικό. Μετά ξαναγράφει από κάτω τον κωδικό για επιβεβαίωση, βάζει ένα email, το email που χρησιμοποιεί, και μετά άλλη μια φορά το email. Κάνει την εγγραφή του, του έρχεται ένα επιβεβαιωτικό email στο mail που θα έχει επιλέξει και κάνει ουσιαστικά μετά login, έτσι, με τον κωδικό που έχει βάλει και με το όνομα χρήστη που έχει βάλει. Έτσι. Λοιπόν, όταν λέω όνομα χρήστη, ενώ το nickname που θα έχει επιλέξει εδώ, έτσι, για να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, να τονίσω εδώ ότι υπάρχει περίπτωση όταν θα έχετε βάλει το θα έχετε κάνει την καταχώρηση, ότι το email που μπορεί να σας στείλει το site μπορεί να πάει στα spam mails ή στα trash, δηλαδή να μην είναι στο κλασικό inbox. Θα δείτε το κάθε, είτε έχετε Gmail είτε έχετε Hotmail, κάπου θα λέει spam ή κάπου θα λέει trash, δηλαδή μπορεί τα mail να πηγαίνουν εκεί. Επομένως, καλό θα είναι να τσεκάρετε και εκεί μήπως κάποια mail έχουν βρεθεί εκεί και ψάχνεστε και δεν το βρίσκετε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε κάνει την εγγραφή μας εδώ και μπαίνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Κάνουμε login, έτσι, με το λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει login, έτσι, εγώ προσωπικά με το λογαριασμό μου. Λοιπόν, και θέλουμε να γραφτούμε σε ένα από τα τουρνουά, έτσι, που θα γίνουν στις 21-22 Δεκεμβρίου. Αν παρατηρήσετε, είναι σαν να είναι τρία τα τουρνουά. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά τα τουρνουά είναι δύο. Να πω εδώ τι συμβαίνει.
ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία βλέπετε, λέει Πανελλήνιο Νογκί 2013. Έτσι. Ακριβώς από κάτω λέει Πανελλήνιο Νογκί και Ακρόπολης BJJ 2013, όπου είναι εγγραφή και στα δύο event ουσιαστικά. Και πιο κάτω Ακρόπολης BJJ Open, εγγραφή μόνο στο Γκί, δηλαδή εγγραφή μόνο στο Ακρόπολης. Μπορεί κάποιος αθλητής να μην θέλει να συμμετάσχει και στα δύο τουρνουά, και στο Ακρόπολης δηλαδή και στο Πανελλήνιο Νογκί, μπορεί να θέλει μόνο να παίξει στο Πανελλήνιο Νογκί ή μπορεί να θέλει να παίξει μόνο στο Ακρόπολης. Έτσι, τονίζουμε βέβαια ότι άμα συμμετάσχει και στα δύο, δηλαδή επιλέξει τη δεύτερη επιλογή, έτσι έχει μία έκπτωση συγκριτικά με το να επιλέξει να παίξει μόνο στο ένα event. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Ας πούμε θέλουμε να γραφτούμε σε ένα τουρνουά, ας πούμε στο Πανελλήνιο, έτσι, Νογκί. Πάμε εδώ και βλέπουμε έτσι ποια είναι τα βήματα. Λέει βήμα πρώτο, ας πούμε, έτσι λέει ότι έχει μία σημείωση εδώ. Το διευκρινίζουμε ότι το ονοματεπώνυμο το γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι, δηλαδή με τα γκρίκλεις. Λοιπόν, όποιο πεδίο βλέπετε εκεί που λέει όνομα και τα λοιπά και έχει κόκκινο αστερίσκο, σημαίνει ότι είναι πράγματα που πρέπει να συμπληρώσετε. Πρέπει όλα αυτά να τα έχετε συμπληρωμένα. Έτσι. Ουσιαστικά έτσι προχωράτε στη συνέχεια και σιγά σιγά σας καθοδηγήσει το σύστημα μέσω της πιστωτικής κάρτας που πρέπει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο τουρνουά. Και φυσικά μετά από κάθε εγγραφή σας έρχεται email και απόδειξη, έτσι, στο email σας, είτε στα spam mail είτε στο κανονικό σας mail, ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Να τονίσω εδώ λίγο ένα θέμα, στο θέμα της ομάδας, έτσι. Λοιπόν, για να μην έχουμε μπερδέματα στην ομάδα, προσπαθήστε όσοι, ας πούμε, όσοι είναι αθλητές της Gracie Barra Greece, έτσι, φροντίστε να γραφτείτε όλοι σαν Gracie Barra Greece, δηλαδή μην βάλει κάποιος Δρακουλίνο Καλυθέας, ξέρω εγώ, έτσι. Μια ομάδα που είναι π.χ. από Θεσσαλονίκη, θα βάλει Δρακουλίνο την Θεσσαλονίκη, έτσι, αλλά όσοι είναι π.χ. Gracie Barra στην Αθήνα, βάζει Gracie Barra Greece. Μη βάλει ο ένας δηλαδή Gracie Barra Athens Δρακουλίνο ή Δρακουλίνο Athens. Έτσι μην γίνονται τέτοιου είδους μπερδέματα. Αυτό το λέω διότι όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές και θα πάμε στο τέλος να κάνουμε τα brackets, να βγουν οι αθλητές, ουσιαστικά όταν φτιάχνουμε τα brackets το κοιτάμε αυτό με τις ομάδες. Γιατί όπως είναι φυσικό, δεν γνωρίζουμε όλους τους αθλητές, έτσι, σε ποια ομάδα ανήκουν. Επομένως, άμα μου γράψει κάποιος Checkmat BJJ, σκέτο, έτσι, και είναι και άλλη μια ομάδα που είναι Checkmat, αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους, δηλαδή δεν γνωρίζονται ούτε καν οι αθλητές μεταξύ τους, θα πρέπει να διευκρινίσει από ποια Checkmat είναι. Γιατί άμα γράψουν όλοι σαν Checkmat BJJ, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη περίπτωση άμα έχουν, η μία ομάδα έχει δύο αθλητές, να παίξουν αυτοί να παίξουν μαζί, ας πούμε, στην αρχή, γιατί ενώ άλλοι δύο που είναι Checkmat αλλά δεν γνωρίζουν μεταξύ τους, πάλι να παίξουν μαζί. Θέλουμε να το αποφεύγουμε αυτό. Δηλαδή άμα είναι, λέω εγώ για παράδειγμα, Checkmat Λαμίας και η άλλη ομάδα είναι Checkmat Κρήτης, ας πούμε, και έχουν πολλούς αθλητές στην ίδια κατηγορία, θα είναι καλό, έτσι, από τη στιγμή βέβαια που δεν υπάρχουν άλλοι αντίπαλοι να τους συνδέσουμε, έτσι, θα είναι καλό να μην συναντηθούν δύο αθλητές της ίδιας ομάδας που προπονούνται μαζί όλη μέρα, π.χ. στον πρώτο αγώνα. Καλό είναι να μπουν έτσι με διακλαδώσεις αυτού του είδους. Εκεί είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Εννοείται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες έτσι είναι, θέλουν να κατεβαίνουν σαν συνολικά, δηλαδή για παράδειγμα Allianz, ή για παράδειγμα η ομάδα Drisdale, κατεβαίνουν σαν σύνολο, όλοι βάζουν Drisdale Jiu-Jitsu, πάλι εκεί κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι καθαρά θέμα των προπονητών, πώς θα το κανονίσετε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, άμα κάποια ομάδα είναι έτσι πολύ
πολύ μεγάλη και μπορεί να έχει πολλούς αθλητές στην ίδια κατηγορία, καλό είναι να ξεχωρίζουν οι ομάδες μεταξύ τους, έτσι ώστε όσο το δυνατόν να μην συναντιούνται στα brackets αθλητές της ίδιας ομάδας. Επίσης υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Άμα κάποιος δηλώσει Drysdale BJJ και κάποιος δηλώσει Drysdale BJJ Θράκης, λέω εγώ. Το ένα με το άλλο είναι σαν να είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Γι' αυτό το τονίζω αυτό, το διευκρινίζω αυτό. Μην μπερδευτείτε, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να κάνουμε αλλαγές. Και αν, και αυτό τίθεται θέμα βαθμολογικό εκεί. Αν δηλαδή βγει ας πούμε το παιδί που είναι Drysdale BJJ Θράκης πρώτος και βγει και ένα άλλο παιδί πάλι έτσι από την Drysdale πάλι πρώτος, θα είναι βαθμολογία για δύο διαφορετικές ομάδες. Ενώ άμα έχουν κατέβει μαζί σαν μία ομάδα, θα είναι ενιαία η βαθμολογία. Το λέω για να το ξέρετε. Δηλαδή, αν μία ομάδα δηλώσει Δρακουλίνο, Θεσσαλονίκης Δρακουλίνο, Γιάννενα, whatever, αυτές εκλαμβάνονται σαν ξεχωριστές ομάδες. Ό,τι ομάδα δηλώσεις, έτσι, συναθρίζεται στο τέλος. Γι' αυτό προσέξτε να δηλώσετε σωστά τις ομάδες σας ο καθένας, συνεννοηθείτε με τον προπονητή σας, με τον υπεύθυνο προπονητή σας, η κάθε ομάδα, πώς θα κατεβαίνει συνολικά. Ένα παράδειγμα ήταν με τη Renzo Gracie Team, όπου υπήρχε ένα θέμα, είχε γίνει ένα μπέρδεμα, δεν έφταιγε κανένας έτσι για αυτό, απλά και εμείς αργήσαμε να ενημερωθούμε για το θέμα. Κάποιοι μαθητές δεν είχαν ενημερωθεί και κάποια παιδιά είχαν γραφτεί νομίζω σαν ασπίδα team και μετά είπαμε ότι θα πρέπει να είναι Renzo Gracie σαν συνολική ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι θεματάκια που δημιουργούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνοηθούν όλοι οι προπονητές μεταξύ τους, με τους μαθητές τους, να φτιάξουν λίγο αυτό το κομμάτι, έτσι να είναι όλοι συνεννοημένοι για να μην υπάρχουν προβλήματα στο πώς δηλώνουν συμμετοχή στο website, να είναι σωστά γραμμένα έτσι, οι ομάδες. Λοιπόν, αν έχετε παρατηρήσει στο κανάλι μου, έτσι στο Άρης 1979, το οποίο είναι στο YouTube, είχα ανεβάσει στο παρελθόν και άλλα βίντεο τα οποία μιλάνε λίγο για τους κανόνες, μιλάνε λίγο για τη διαιτησία. Έχω ανεβάσει κατά περίοδους και βίντεο για τις καλυφιέ, δηλαδή που μπορεί να γίνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ας πούμε και μπορεί κάποιος αθλητής να αποκλειστεί, πώς πρέπει να είναι το γκί, να προσέξετε πάρα πολύ με τα κιλά σας, να ξέρετε ότι οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν άλλες εγγραφές. Δεν θα γίνουν άλλες εγγραφές. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου κλείνουν όλες οι εγγραφές. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε τα brackets και λογικά δύο μέρες πριν το event έτσι θα ανέβουν το χρονοδιάγραμμα, έτσι ποιες ζώνες θα παίξουν την κάθε μέρα και σε ποιες κατηγορίες. Προφανώς τη μία μέρα θα είναι το Nogi 21 και τις 22 θα είναι το Ακρόπολης, αλλά θα βγει χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή την τάδε ώρα παίζουν οι τάδε ζώνες, τα τάδε κιλά, την άλλη αυτό, την άλλη αυτό, την άλλη εκείνο. Γι' αυτό το λέμε, γιατί πολλοί αθλητές λένε μα να έρθω από τις 9 το πρωί και παίζω στις 5 το απόγευμα και γίνεται όλο αυτό το μπλέξιμο. Όχι, πλέον έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα, οι αθλητές παίζουν με ώρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθει ο κάθε αθλητής από το πρωί ας πούμε για να κάνει τα ζυγίσματά του και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τονίζω ότι αν το χρονοδιάγραμμα ας πούμε λέει ότι μπλε ζώνες 88 κιλά μέχρι 100 κιλά ξεκινά να παίζουν στις 2 το μεσημέρι, λέω ένα παράδειγμα, πρέπει το αργότερο, μία ώρα πριν, το αργότερο, έτσι το τονίζω, μία μισή ώρα πριν, να είναι οι αθλητές εκεί. Γιατί? Διότι άμα έχουμε πει ότι αυτές οι κατηγορίες που ανέφερα ότι παίζουν στις 2, σημαίνει ότι πριν τις 2, δηλαδή
κάνα 20 λεπτό με μισάωρο πριν, θα ανακοινωθεί να πάνε να ζυγιστούν. Δηλαδή, λίγο πριν ξεκινήσει η κατηγορία τους να παίξει, θα τους καλέσουν τους αθλητές για να ζυγιστούν. Τονίζω ότι με το no gi και με το gi τα κιλά διαφέρουν, γι' αυτό θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τα κιλά, έτσι, τι κατηγορίες είστε. Και ζυγίζεστε στο no gi φυσικά, έτσι, με το σορτσάκι, το μπλουζάκι που θα παίξετε, και στο gi ζυγίζεστε με το gi. Επομένως τα κιλά πρέπει να τα υπολογίσετε με το gi. Δεν είναι no gi. Έτσι, άλλο το no gi, άλλο το gi. Γι' αυτό και διαφέρουν κιόλας λίγο τα κιλά. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο no gi η κατηγορία είναι 73,5. Λέω ένα παράδειγμα για μια κατηγορία. Η αντίστοιχη κατηγορία στο gi είναι 76. Δηλαδή υπάρχει μια απόκληση. Σου λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτός που παίζει στα μείον 73,5 υπολογίζεται ότι στο gi μπορεί να είναι μέχρι 76. Δηλαδή υπολογίζεται και το βάρος του gi. Φυσικά έχουν βγει κάποια gi που είναι πιο ελαφριά, επομένως κάποιοι γλιτώνουν έτσι κιλά. Να πω όμως, προσέξτε το αυτό, διότι έχει τύχει, μάλιστα συνέβη φέτος στην Ιταλία, όπου είχαμε έναν αθλητή που έπαιζε στα μείον 100 στο gi και δυστυχώς ήταν λίγο βαρύτερο την επόμενη μέρα που ήταν το no gi και αποκλείστηκε. Λόγω το ότι η κατηγορία του η ίδια στο no gi ήταν μείον 97,5 και ζυγίστηκε 98 κιλά, κάπου εκεί λέει, 500 γραμμάρια παραπάνω. Γι' αυτό προσέξτε αυτού του είδους τις διαφορές. Έχουμε αναρτήσει και το link, έτσι, άμα παρατηρήσετε, άμα διαβάσετε αναλυτικά στο Facebook την ανακοίνωση, και το link με τους κανόνες της διαιτησίας. Καλό είναι να τους διαβάσετε πάρα πολύ προσεκτικά, να τους δείτε. Τονίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, θα το ανακοινώσουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προπόνηση διαιτησίας. Όσοι προπονητές, αθλητές, προχωρημένοι αθλητές που θέλετε να κάνετε διαιτησία, καλό είναι να προσέλθετε. Θα το κάνουμε όπως το έχουμε κάνει όλες τις άλλες φορές, με προτζέκτορα, με να λύνουμε απορίες. Τονίζω ότι δεν εξηγούνται όλοι οι κανόνες εξ αρχής. Έχουμε κάνει ήδη 3-4 τέτοιες προπονήσεις και εκπαιδεύσεις διαιτησίας. Πρέπει να έχετε διαβάσει τους κανόνες, να ξέρετε λίγο τι συμβαίνει. Να ερχόμαστε εκεί και να κανονίζουμε, να βλέπουμε τις λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές οι λεπτομέρειες είναι που δημιουργούν θέματα λίγο με τη διαιτησία. Να λύνονται απορίες ή να έρθει κάποιος που έχει διαβάσει τους κανόνες για πρώτη φορά, έχει μια ιδέα μένα, αλλά να δει λίγο πώς γίνεται. Θα δούμε και κάποιους αγώνες, θα δούμε και κάποιους εύκολους αγώνες, κάποιους δύσκολους αγώνες, τι έπρεπε να γίνει εκεί, πώς θα το έδινε κάποιος, τέτοιου είδους θεματάκια, προκειμένου να γίνει όσο πιο σωστή δουλειά γίνεται, καθώς φέτος έχουμε αποφασίσει να έχουμε, αν είναι δυνατόν, μέχρι 2 διαιτητές, σε να τα πει έναν που θα είναι απ' έξω, φυσικά ο κεντρικός είναι που παίζει το βασικό ρόλο, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστά τα αποτελέσματα, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Ευτυχώς δεν έχουμε σε γενικές γραμμές μέχρι στιγμής πολλά λάθη σε ό,τι αφορά τους αγώνες, όμως όπως είναι φυσικό, λάθη θα γίνονται. Και εδώ να τονίσω ότι προσπαθήστε όσο το δυνατόν, θέλουμε να έχουμε διαιτητές από όλες τις σχολές και γραμματείες. Ειδικά όμως το θέμα της διαιτησίας είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει γενικότερα από όλες τις σχολές να έχουμε διαιτητές. Δεν είναι καλό να είναι διαιτητές μόνο από 2 ή 3 σχολές, είναι καλό να είναι από όλες τις σχολές. Συνεπίσης, το ότι όταν δεν είναι πολλοί οι διαιτητές κουράζονται. Και το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές, άμα έχουμε έναν διαιτητή ο οποίος έχει καθίσει 3 ώρες και διαιτητεύει, ξαφνικά τα μάτια του μετά από λίγη ώρα βλέπουν πουλάκια. Δεν καταλαβαίνει και πολύ καλά το παιχνίδι, και όπως είναι φυσικό, σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται πολλές φορές λάθη. Έτσι, αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Θέλουμε να γίνουν όσο πιο σωστά γίνονται οι αγώνες και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να αποφεύγονται φυσικά λάθη και οποιασδήποτε παρεξηγήσεις.
Λοιπόν, αυτά βασικά σε ό,τι αφορά το τουρνουά. Μπορεί να ανεβάσω στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, έτσι, κάποια έξτρα ενημέρωση άμα έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή οποιασδήποτε αλλαγές, αν και τα πράγματα είναι περίπου όπως έχω πει. Και φυσικά θα αναρτήσω ξανά παλιότερα βίντεο που μιλάνε για τους κανόνες σε ό,τι αφορά το Brazilian Jiu-Jitsu, έτσι, για τους αγώνες. Καλό είναι να το παρακολουθήσετε καλά, να παρακολουθήσετε καλά όλοι, να διαβάσετε τους κανόνες επίσης καλά όλοι για να μην έχουμε μπερδέματα και προσπαθήστε όσοι μπορείτε να έρθετε στην προπόνηση διαιτησίας. Τονίζω, δεν είναι προαπαιτούμενο για να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται διαιτησία να έρθει στην προπόνηση διαιτησίας. Αν θέλει κάποιος να διαιτητεύσει, έχει προπονηθεί, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, έτσι, να μπει να κάνει διαιτησία και να δούμε πώς θα πάει, έτσι, φυσικά, όπως είπα.